Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες, εργαζόμενοι που δεν έχουν μπει στις ρυθμίσεις και περιμένουν να ανοίξει ο τουρισμός τώρα, που είχε, από ό,τι βλέπετε, είχε ανοίξει ελάχιστα. Ελάχιστες ταβέρνες, επιστημισμός, μαγαζιά έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά να δουλεύουν. Είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί. Με αποτέλεσμα πολύ συνάδελφοί μας να είναι χωρίς εισόδημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ακόμα. Και χωρίς εισόδημα και από τον, περασμένο Απρίλιο. Έτσι, μετά το τέλος των παρατάσεων που δοθήκαν τότε από την κυβέρνηση των Ταμείων Ενεργειών. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο βασικό μισθό. Ο βασικός μισθός ήταν και πάλι ο αίτημα της ΓΕΣΕΗ και μας, το συνδικάτο. Να γίνεται μέσω των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή των εργοδοτών, όπως γινόταν παλιά, χωρίς κρατική παρέμβαση. Γιατί οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι ξέρουν τις ανάγκες που έχουν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις. Αυτοί και μόνο ξέρουν. Το κράτος έχει μπει τώρα από το 2012 με την απόφαση του PSI και κρίνει τον κατώτατο μισθό ποιος πρέπει να είναι. Καταλαβαίνετε ότι τα 640 ευρώ που έχει φτάσει ο κατώτατος μισθός, που είναι ένα ταβάνι, ας πούμε, για να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις, και δεν υπάρχουν να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις ακόμα. Είναι ελάχιστος και δεν μπορεί να επιβιώσει κάποιος εργαζόμενος με τα 650 ευρώ. Ποιος? Μιλάμε για ένα μισθό ακαθάριστο. Έτσι, 650 ευρώ ακαθάριστο, δηλαδή που καθαρίζει γύρω στα 535 ευρώ. Ποια οικογένεια θα ζήσει με 535 ευρώ τη σημερινή εποχή? Και μην ξεχνάμε και το μεγάλο. Και ποιοι θα πάνε αυτά τα 535 ευρώ? Και με τις εργαζόμενοι. Οι άνεργοι που είναι πίσω, που έχουμε και πάρα πολλές στην Κρήτη. Και με τις ανατιμήσεις επίσης να καλπάζουν σε πολλά λεφτά. Εννοείται. Πώς θα βγει? Δηλαδή, φανταστείτε ένα σπίτι με οικογενειακό εισόδημα 535 ευρώ, 534 ή 650 καθάριστα, να το κάνουμε έτσι, να φαίνεται πιο πολύ. Πώς θα επιβιώσει, πώς θα καλύψει τις ανάγκες του? Ρεύμα, νερό, φανταστείτε να νοικιάζει και κάποιος. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία. Ας οπηγηθεί η κρίση, πείνα, γυρολεξία, πάμε για πείνα. Λοιπόν, καλό είναι η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις εκάστοτε να κοιτάξουν τις ανάγκες που έχουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και να συνάψουν τις ανάγκες συλλογικές συμβάσεις. Πρέπει να ξαναξεκινήσουν οι συλλογικές συμβάσεις που ευτυχώς ακόμα υπάρχει μια συλλογική σύμβαση τουλάχιστον για την Κρήτη όσο αφορά τη συλλογική σύμβαση των ξένων υπαλλήλων, που είναι και φρέσκια, πρόσφατη και έχει κηρυχθεί και υποχρεωτική, παρακαλώ, μόνο η Πανελλήνια. Γιατί και εσείς στο Ηράκλειο έχετε και δεν έχει κηρυχθεί ακόμα υποχρεωτική, ούτε και εμείς στα Χανιά, τη δική μας, τη σύμβαση, την κλαδική εδώ σύμβαση που αφορά του ξένου υπαλλήλου του νομού Χανίου. Δεν έχουν γίνει τίποτα, δεν έχει κηρυχθεί αυτές οι υποχρεωτικές. Δεν υπάρχουν άλλοι εργαζόμενοι με συμβάσεις. Οι συμβάσεις είναι μετρημένες στα δάχτυλα που έχουν υπογραφεί, δυστυχώς. Λοιπόν, καλό θα είναι να αφήσει τους κοινωνικούς εταίρους να αποφασίσουν για τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να πάρουν μια ανάσα και αυτοί οι ταλέποροι εργαζόμενοι που προσπαθούμε να βγούμε από μια πανδημία. Προσπαθούμε, λέω, γιατί τα κρούσματα στην Κρήτη μας βλέπετε και αυξάνουν κάθε μέρα, δυστυχώς. Και να δουν λίγο εισόδημα στο σπίτι τους. Να επιβιώσουν, μάλλον, δεν είναι εισόδημα. Να επιβιώσουν. Εισόδημα για να επιβιώσουν. Το εισόδημα της επιβίωσης είναι πλέον αυτό που μετράει. Και βέβαια να ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας, έτσι ώστε αυτή η ανεργία που υπάρχει στην Κρήτη μας να μπορεί όσο πιο πολύ κόσμο, όποιος πιο πολύ κόσμο να βρει δουλειά, να εργαστεί με τους ανάλογους μισθούς, έτσι ώστε να μπορεί να επιβιώσει. Μάλιστα. Πάντως, αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι από τις ερωτήσεις των εργαζόμενων είναι ότι το 50% των ερωτηθέντων εκφράζει απεσιοδοξία για την πορεία της χώρας στους μήνες που έρχονται και το 43% μόνο αισιοδοξία, 28% απεσιόδοξο για τη διατήρηση της θέσης εργασίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε όταν εκφράζεστε ως εξής: έρχεται πείνα. Το 57% δηλώνει αντίστοιχα αισιόδοξο. 49% εκφράζει απεσιοδοξία για την εξέλιξη των αμοιβών του και το 37% αισιοδοξία. Μακάρι να έρθουν διαφορετικά τα πράγματα. Είστε ικανοποιημένος με αυτά τα οποία γίνονται από την πλευρά των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων μας? Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος. Γιατί έχουν μείνει πάρα πολλοί συναδελφοί μας χωρίς στήριξη. Το έχουμε επισημάνει. Τους τα έχουμε πει, έχουμε δώσει μέχρι και ονόματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς εισόδημα και δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουμε το μεγάλο θέμα αυτό της πανδημίας.
Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ των εμβολιασμών, προσωπικά λέω, μιλάω, έτσι. Και δεν μπορούμε όμως σε κανέναν να τον πιέσουμε να κάνει το εμβόλιο. Είναι απαράδεκτο αυτό. Είμαστε σε δημοκρατική χώρα, πιστεύω, και ότι μπορεί ο καθένας να επιλέξει το τι πρέπει να κάνει. Να σας ξαναθυμίσω και να σας ξαναπώ και πάλι ότι εγώ έχω κάνει το εμβόλιο, είμαι υπέρ του εμβολίου. Αλλά δεν μπορώ εγώ να πιέζω τον εργαζόμενό μου, να πιέζω τους εργαζόμενους να κάνουν το εμβόλιο εάν αυτοί δεν το θέλουν. Έτσι, ούτε να του δίνω τα 150 ευρώ στους νέους μας για να τους πείσουν να κάνουν το εμβόλιο. Ας βρουν άλλους τρόπους να πείσουν τον κόσμο ότι πρέπει πραγματικά να κάνουν το εμβόλιο.